Υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, κύριο ερευνητή του ΕΛΓΑΜΕΠ. Αυτό το βαρύ βιογραφικό θα με επιτρέψετε σήμερα μόνο να μην το επαναλάβω. Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Πάντα χαρά να μιλάμε και με τόσες εξελίξεις εννοείται ότι χρειαζόμαστε το εξπερτί σα σήμερα. Καταρχάς, πόσο πιθανό θεωρείτε, κύριε Τζογόπουλο, ότι είναι να καθίσει τελικά Biden, Πούτιν στο ίδιο τραπέζι, τι θα σημαίνει αυτό, και βεβαίως όντως είναι πράγματι εφικτή μια λύση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία στην εποχή που ζούμε? Βεβαίως ήδη με έναν πόλεμο μας έχει εκπλήξει όλους δυσάρεστα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζονται ιδιωτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Έτσι, για να φτάσουμε σε μια συνάντηση των Προέδρων Biden και Πούτιν στην Ινδονησία, θα πρέπει προηγουμένως αυτές οι ιδιωτικές συνομιλίες να έχουν καταλήξει κάπου. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, τον Τραμπ, ο οποίος έπαιρνε από μόνος του την διπλωματική πρωτοβουλία, ο Biden περιμένει από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών να συνομιλήσει με αυτή της Ρωσίας και να καταλήξουν κάπου. Τώρα, τι είναι αυτό το κάπου και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μια ισορροπία στην Ουκρανία παραμένει άγνωστο. Αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και λόγω της καινούριας ρητορικής της Ρωσίας με τις απειλές για χρησιμοποίηση τακτικού πυρηνικού όπλου στην Ουκρανία είναι να μην φτάσουμε εκεί. Και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή στοχεύουν σε αυτό. Δηλαδή να μην καθίσουν να ανεχτούν τον εκβιασμό της Ρωσίας από την μία πλευρά, αλλά από την άλλη να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο που κάτι τέτοιο θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν μη επισπεύδουσες και έχει λογική αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή, όντως, επειδή έχουμε και το ενεργειακό ζήτημα το οποίο βρίσκεται στη μέση, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για έναν ορατό ορίζοντα εξόδου από αυτό τον πόλεμο που ξέρουμε ότι τον χειμώνα αφενός θα τον εκμεταλλευτεί σε βάρος της Ευρώπης ο Πούτιν, αφετέρου θα δυσκολέψει τον ίδιο στο πεδίο της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, αλλά ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι της Ευρώπης, δεν είναι πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το μόνο, βέβαια, αυτή την αντίστοιξη να κάνουμε. Η Ευρώπη σηκώνει το μάρμαρο ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό και δυστυχώς η όλη κουβέντα η οποία γίνεται διεθνώς αφορά προφανώς τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και από την άλλη πλευρά τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Η Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά μέσα σε αυτά, γιατί από τη στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή, το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός παίχτης. Τώρα, αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη υπό τις παρούσες συνθήκες να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική, εγώ θα το απέκλεια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεν νομίζω, δηλαδή, ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για κάποια ανακοχή αυτή τη στιγμή στον πόλεμο που προφανώς θα εξυπηρετήσει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα. Νομίζω η κατάσταση θα συνεχίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θέλει να φέρει αυτό το ρωσικό χειμώνα που συνηθίζαμε να λέμε και το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Το ξέρει ότι έτσι θα πιέσει δραματικά. Βέβαια, από την άλλη, ξέρουμε ότι και η Ευρώπη θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να δείξει ενότητα. Όσο και να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε μια απόφαση, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και προφανώς θα υπερτερήσει το κοινό συμφέρον και ένα ενωμένο μέτωπο απέναντι στον Πούτιν. Ή δεν βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα έτσι? Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η Ευρώπη. Αυτή είναι η πολιτική των περισσότερων κρατών μελών, μεταξύ αυτών και της Ιταλίας, έτσι, η οποία είχε πρόσφατα εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία επενδύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, βλέπει τα αποτελέσματα των εκλογών από τη δική της οπτική γωνία και θεωρεί ότι ενδεχομένως κάποιες πολιτικές αλλαγές, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στη Σουηδία και στη Βουλγαρία, ίσως οδηγήσουν σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, ακριβώς επειδή το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός παίχτης πλέον αυτή τη στιγμή στις διεθνείς σχέσεις και σε επίπεδο οικονομικών είναι η ομάδα των G7, έτσι. Οπότε αυτό είναι το βασικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας ρωτήσω, επειδή ειδικεύεστε και στα ζητήματα Κίνας, πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από ένα ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκής της Κίνας στο πλευρό του Πούτιν? Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό με τα τωρινά δεδομένα και παρά το ρόλο που θέλει να επιτελέσει η Κίνα στο σύγχρονο κόσμο? Η Κίνα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ακολουθήσει μια αρκετά ισορροπημένη πολιτική, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις πολύ καλές οικονομικές σχέσεις και με την Ευρώπη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία είναι εταίρος της, αλλά δεν είναι σύμμαχός της. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η Κίνα. Δέχεται πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεσολαβήσει για να σταματήσει ο Πούτιν τον πόλεμο, αλλά προφανώς όταν δέχεται τέτοιες πιέσεις θα πάρει ανταλλάγματα. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται και κλεισμένων των θυρών είναι αυτές που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάντως, η Ευρώπη δημοσίως, μέσω του στόματος του Μπορέλ, του Υπουργού Εξωτερικού, να το πούμε εντός εισαγωγικών, έχει ζητήσει από την Κίνα να μεσολαβήσει στον
στον Ρώσο πρόεδρο. Αν αυτό θα γίνει, νομίζω θα το δούμε μετά και το συνέδριο της Κίνας, όπου ο πρόεδρος Xi Jinping αναμένεται να επανεκλεγεί. Άλλος ο οποίος προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται επιτυχώς έχει αγγίξει την καρδιά του Πούτιν είναι ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Τζέπταϊ Περντογάν και Βλάντιμιρ Πούτιν συναντώνται σήμερα στο Καζακστάν και χθες είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, ανησυχητική, προβλέψιμη τελικά ανακοίνωση του Πούτιν ότι θα μπορούσε η Τουρκία να είναι στην πραγματικότητα ο μεγάλος νέος ενεργειακός κόμβος. Πράγματι, η Ρωσία επενδύει πάρα πολύ στη σχέση της με την Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά, άμα το αντιστρέψουμε, αυτό είναι και ένα χαρτί το οποίο προσπαθεί να παίξει η Τουρκία προς τη Δύση, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ένας από τους βασικούς παίχτες, ο οποίος μπορεί να μιλήσει με την άλλη πλευρά. Αυτό φάνηκε και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε προηγουμένως και το σωστό ρεπορτάζ σας για το θέμα αυτό. Και ακριβώς εδώ εξισορροπεί η Τουρκία, δηλαδή από τη μία πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι αξιόπιστος εταίρος της Δύσης, του ΝΑΤΟ δηλαδή κυρίως. Από την άλλη πλευρά λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάπως να συνεργαστεί και με την Ρωσία για να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός, όπως έγινε με τη συμφωνία για τα σιτηρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπιστεύονται ιδιαίτερα την Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι υπάρχει και κάποια ανοχή για αυτές τις τουρκικές πρωτοβουλίες, με σκοπό να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι μου δώσατε την καλύτερη δίωδο στο επόμενο ερώτημα, διότι πολλοί βλέπουν μετά και το χθεσινό νομοσχέδιο της Γερουσίας στο Κογκρέσο που δεν συμπεριέλαβε τελικά τις πολύ διαφημισμένες περιπλοκές στο ζήτημα της χρήσης των F-16, τις απαγορεύσεις οποίες είχαμε πληροφορηθεί όλοι ότι μπορεί να ενταχθούν στο κείμενο προκειμένου αν η Τουρκία προμηθευτεί τα F-16 να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε βάρος της Ελλάδας και στην ευρύτερη περιοχή. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι το ζήτημα είναι τεχνικό και εν ώψη εκλογών. Ίσως όμως τα πράγματα να είναι πολύ βαθύτερα και ξέρουμε ότι ο Biden θέλει να τα δώσει αυτά τα F-16 στον Ερντογάν. Αυτή είναι μια δυναμική και μακρά διαδικασία σε ό,τι αφορά τα F-16. Προφανώς έχει σημασία το γεγονός ότι η τροπολογία δεν αποτέλεσε μέρος της συζήτησης του Κογκρέσου. Από εκεί και πέρα υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Όμως, ξέρετε κάτι, το βασικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη αγοραπολισία. Είναι να δει αν και κατά πόσο μπορεί να κρατήσει την Τουρκία στη Δύση ή σε δυτική τροχιά τον χρόνο αυτό μέχρι να γίνουν οι εκλογές και μετά τις εκλογές. Αυτή είναι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και στο πλαίσιο αυτό προφανώς γίνεται ένα παζάρι μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κίνδυνος τώρα για την ελληνική πλευρά, καθώς αυτό το παζάρι εξελίσσεται, είναι να υποβαθμιστούν τα ελληνοτουρκικά που προφανώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τη σημασία που έχουν για εμάς. Υπάρχει σε ό,τι αφορά και τις οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, το παράδειγμα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου που δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλει οι πλευρές να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και για λόγους σταθερότητας και για να βρίσκονται εναλλακτικές μορφές ενέργειας ενδεχομένως στο μέλλον, προφανώς θα πιέσουν Ελλάδα και Τουρκία προς την κατεύθυνση του διαλόγου. Νομίζω πρέπει να μελετήσουμε πολύ καλά τα κίνητρα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και πρόσφατα της μεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Νομίζω τα είπατε όλα. Και άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος.